Μίλησε η Οργή σήμερα για τους κατοίκους της Λάρισας και των γύρω νομών που έχασαν τις περιουσίες τους κάτω από τόνους λάσπης. Στις μεγάλες πλημμύρες από την κακοκαιρία Ντάνιελ, οι άνθρωποι είδαν σήμερα το πρωί τα ραβασάκια του Ένφια να κάνουν την εμφάνισή τους, παρά την κυβερνητική δέσμευση ότι θα έχουν απαλλαγή από τον φόρο για 3 χρόνια. Για ντροπή και εμπεγμό κάνουν λόγο απογοητευμένοι την ώρα που η ΑΔΕ επιχειρεί να χρυσώσει το χάπι, λέγοντας ότι ακόμη και τώρα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις απαλλαγής. Έκπληκτοι κάτοικοι της Λάρισας από συνοικίες που επλήγησαν από το καταστροφικό πέρασμα του Ντάνιελ το Σεπτέμβριο του 2023 είδαν να τους έρχονται καθαριστικά του Ένφια. Καταγγέλουν ότι δεν τηρήθηκε η κυβερνητική δέσμευση που έλαβαν μετά τις πλημμύρες, πως θα υπάρξει τριετής απαλλαγή και ξεσπούν με τα εκαθαριστικά σημειώματα στα χέρια. Αυτό είναι ντροπή. Το θεωρούμε πρόκληση τη στιγμή που έχουμε υποστεί ολοκληρωτικές καταστροφές στις κατοικίες μας. Καλούνται μάλιστα να καταβάλουν την πρώτη δόση στα τέλη Απριλίου. Είμαι Άνος Τενέας Μέρνη. Μου δώσαν 6.000 ευρώ και τώρα κοιμάμαι στο μπαγκάκι. Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι αδυνατούν, όπως λένε, να ανταποκριθούν στα έξοδα ανακατασκευής των σπιτιών τους. Ενώ κάποιοι από αυτούς δηλώνουν πως δεν πήραν ποτέ την έκτακτη βοήθεια του κράτους. Με δανεικά έπιπλα, με σπασμένο κρεβάτι είμαι που κοιμάμαι. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Χωρίς χρήματα, δανεικά, χρωστάω σε όλο τον κόσμο. Η τριετής απαλλαγή από τον Ένφια προβλέφθηκε για ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν καταστραφεί ή έχουν υποστεί ζημιές σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από την πολιτική προστασία λόγω ακραίων φυσικών φαινομένων. Μόνο η λέξη ντροπή μπορεί να περιγράψει το γεγονός ότι σε πλημμυρισμένα και μη κατοικήσιμα σπίτια στη Λάρισα αποστέλνονται ραβασάκια Ένφια. Όσοι πολίτες δεν έλαβαν απαλλαγή από τον Ένφια για ακίνητά τους που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές από 1η Εβδόμου 2023 και μετά, μόλον ότι πλήρουν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις επειδή δεν υπέβαλαν αίτηση απαλλαγής από τον Ένφια στην πλατφόρμα Αρρωγή, μπορούν να υποβάλουν αίτηση απαλλαγής στην αρμόδια ΔΟΗ της φορολογικής τους κατοικίας, προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Με βάση τις αιτήσεις απαλλαγής που υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα Αρρωγή, η ΑΔΕ προχώρησε συνολικά σε απαλλαγές από τον Ένφια σε 11.230 αφημί για δικαιώματα ιδιοκτησίας επικτηρίων και σε 25.432 αφημί για δικαιώματα ιδιοκτησίας επί αγροτεμαχίων.